Ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος και τμήματα σχολείων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο νομό Ηρακλείου δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη. Το θέμα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση εκπαιδευτικών και γονέων, με τον βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη να φέρνει το θέμα στη Βουλή. Οδεύουμε στην τρίτη εβδομάδα του νέου σχολικού έτους και σε πολλά, κυρίως ειδικά σχολεία του νομού Ηρακλείου, δεν έχει ακόμα ακουστεί το πρώτο κουδούνι. Για δεκάδες μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο νομό, το σχολικό έτος δεν έχει ξεκινήσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην Μεσαρά, όπου το νηπιαγωγείο Κουφών και Βαρικών Τυμπακίου με 6 επίσημα εγγεγραμμένους μαθητές, όσους δηλαδή απαιτείται για να λειτουργήσει, είναι κλειστό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το ειδικό νηπιαγωγείο Πόπιας, το οποίο έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 3 μαθητών για να λειτουργήσει. Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διορισμοί καθηγητών. Με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να υπολειτουργούν. Ενώ κάποια άλλα, όπως το ΕΚ Τυμπακίου, θα ξεκινήσει αυτή τη εβδομάδα, καθώς μέχρι τώρα δεν είχαμε καθηγητές. Έγινε η πρώτη φάση, τώρα περιμένουν να γίνει η δεύτερη φάση, η οποία αφορά ειδικότητες φιλολόγων και άλλες ειδικότητες που καλλιτεχνικών μαθημάτων κλπ. Που υπάρχουν. Ήδη την περασμένη Παρασκευή άρχισαν να έρχονται και τις υποστηρικτικές ειδικότητες, δηλαδή ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Την Παρασκευή και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν αρκετά σχολεία τη λειτουργία τους. Έχουμε όμως και κλειστά σχολεία αυτή τη στιγμή ακόμα στην ειδική αγωγή, όπως είναι το Κοφών και Βαρικών στον Τυμπάκι και το ειδικό νηπιαγωγείο του Τυμπακιού, τα οποία είναι κλειστά. Δεν έχουν έρθει ακόμα εκπαιδευτικοί να τα στελεχώσουν. Η κατάσταση δεν διαφοροποιείται στα γενικά σχολεία. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλει καθημερινά ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακόμα προχωρήσει στον διορισμό εκπαιδευτικών. Τα νηπιαγωγεία στην Βιάνο και στις Καμάρες παραμένουν κλειστά. Επίσης, τα ολοήμερα τμήματα σε πολλά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου ακόμα να λειτουργήσουν. Δεν το ξέρει, είναι γνώστος. Το θέμα είναι ότι δεν γίνονται οι ανάλογοι διορισμοί για να προχωρήσει. Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμα κανένα διορισμό στην παράλληλη στήριξη, που δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούν οι αντισταθμιστικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται στα παιδιά που έχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στα γενικά σχολεία. Στα γενικά σχολεία τα προβλήματα εντοπίζονται. Καταρχήν έχουμε κλειστά νηπιαγωγεία. Και ακόμα στο νομό Ηρακλείου. Είναι στην περιοχή της Γιάννη, το νηπιαγωγείο Καμαρών, τα οποία είναι κλειστά καθώς διοριστήκαν νηπιαγωγεία, οι οποίες δεν αποδείχθηκαν τον διορισμό τους. Και περιμένουμε τη δεύτερη φάση του διορισμού για να καλυφθούν τα κενά. Αυτή τη στιγμή στα σχολεία αυτά είναι στην τύχη τους. Το σοβαρό αυτό ζήτημα έχει ήδη πάει στην Βουλή με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη σε ερώτηση που έχει καταθέσει στον Υπουργό Παιδείας να τονίζει κυρίως τις ανάγκες των μαθητών που παρουσιάζουν μαθητικές δυσκολίες, οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της κανονικής τους τάξης. Είναι γεγονός ότι έχει μια τιτάνια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα από πλευράς της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, κ. Αρβανιτόπουλου, αλλά και όλων των στελεχών και της Περιφερειακής Διοίκησης. Ωστόσο όμως, τα κενά τα οποία καταγράφονται είναι ελάχιστα αλλά πολύ σημαντικά και είναι αυτά που αφορούν την ειδική εκπαίδευση. Είναι αυτά που αφορούν την ειδική αγωγή, δηλαδή τα σχολεία που απευθύνονται σε παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα και που χρειάζονται μιας άλλης αντιμετώπισης και ενός άλλου προγράμματος εκπαίδευσης. Και τελικά αυτά δεν είναι και λίγα, είναι 15 συνολικά στο νομό Ηρακλείου. Τα περισσότερα εξ αυτών εμφανίζονται τα κενά να υπάρχουν στη Μεσαρά, όπου σχολεία όπως τα Καπαδιανά, στην Πόπια, στο Τυμπάκι, στο Ζαρό, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να λειτουργούν.